Να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ήδη πετά προς την Αθήνα, καθώς πριν από περίπου 40 λεπτά ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της επίσκεψής του εδώ στη Θράκη. Ένα πρόγραμμα το οποίο άρχισε στις 10 η ώρα το πρωί με την άφηξή του στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Αμέσως μετά συνάντησε τους δύο ψευτομουφτίδες αλλά και άλλους παράγοντες της μουσουλμανικής πλειονότητας στις εγκαταστάσεις του τουρκικού προξενείου εδώ στην Κομωτινή. Στη συνέχεια είχαμε την μετάβασή του στο μειονοτικό σχολείο όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά και σε κάποιο tweet το οποίο ανάρτησε αμέσως μετά, για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του είναι εξαιρετικά σημαντικό να ανεβάζει πάντοτε τα θέματα της μειονότητας, όπως επίσης και τα θέματα της εκπαίδευσης των παιδιών. Είναι σημαντικό, τόνισε χαρακτηριστικά, τα παιδιά να μαθαίνουν τα μαθήματά τους στη μητρική τους γλώσσα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε κάποιο tweet. Πρέπει να σας πω ότι αναλυτικά σε όλα τα tweet του επέμεινε στη γνωστή προκλητική στάση της τουρκικής πολιτικής, μιλώντας διαρκώς για τουρκική μειονότητα, εξάρροντας την στάση και την προσφορά των δύο ψευτομουφτίδων, των θρησκευτικών δηλαδή ηγετών, που δεν γίνονται αποδεκτοί από την ελληνική πολιτεία, ενώ μιλώντας για τα μέλη της Βουλευτικής Επιτροπής της Θράκης, είπε χαρακτηριστικά ότι συμβάλλουν και αυτοί με τη σειρά τους για τη διατήρηση της μειονότητας. Τέλος, να σας πω ότι η επίσκεψη αυτή ολοκληρώθηκε στο ακημητήρια της Κομωτινής, όπου μετέβη για μια προσκυνηματική επίσκεψη για να καταθέσει ένα στεφάνι στη μνήμη του Αχμέτ Σαδίκ, του σημαντικού παράγοντα της μουσουλμανικής μειονότητας που σκοτώθηκε το 1995 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Εκεί, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να φυτέψει και ένα πλάτανο στη μνήμη του αποθανόντος. Χρήστο Νικολαίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περισσότερα στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων.